Καλησπέρα σας αγαπητοί αδελφοί. Θα συνεχίσουμε και απόψε από το βιβλίο της Αποκάλυψης από το κεφάλαιο Γάμα και από το χωρίο 15. Ο Κύριος μας λέγει πως στην εκκλησία της Λαοδικίας εξεύρω τα έργα σου ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Ούτως επειδή δεν είσαι, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύω σε να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκπυρός, για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά για να ενδυθείς και να μη φανερωθεί η σχήνη της γυμνότητός σου και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον για να βλέπεις. Μέχρι εκεί. Είχαμε αγαπητοί, είπε νωρίτερα ότι ο Κύριος συστήθηκε σε αυτή την εκκλησία που είναι η τελευταία εκεί στην περιοχή της Μικράς Ασίας, απέναντι από την εκκλησία της Εφέσου προς τα ανατολικά. Και η περίοδος που αντιπροσωπεύει μέσα στο ιστορικό πλαίσιο που έζησε η Εκκλησία είναι, όπως είπα και την άλλη φορά, από το 1950 ή λίγο νωρίτερα μέχρι την τελευταία μέρα που ο Κύριος θα κλείσει αυτή την περίοδο άλωσε, στήριξε και πήρε την εκκλησία του. Αλλά προτού προχωρήσουμε, ας δώσουμε ευχαριστία στον Θεό και να του ζητήσουμε οδηγία δική του, ότι ώστε ό,τι πούμε απόψε να είναι για το δικό μας καλό και να πετύχουμε και το σκοπό για τον οποίο ο Κύριος μας έδωσε την Αποκάλυψη, να μας αναγγείλει τι θα γίνει. Αλλά ας ευχαριστήσουμε πρώτα. Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε εν το όνομα του Χριστού για τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί ενώ εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, ξένοι των διαθήκων σου, χωρίς ελπίδα, εσύ συνέλαβες και εκτέλεσες το έργο της σωτηρίας. Έστειλες τον Χριστό να έρθει εδώ στον κόσμο της αμαρτίας και της κατάρας και πάνω στο σταυρό για να αποκτήσει για λογαριασμό δικό μας αιώνια ζωή. Και σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί εσύ μας έδωσες το βιβλίο της Αποκάλυψης. Και βλέπουμε το αιώνιο πνεύμα σου. Δεν κράτησες μυστικό τι θα έκανες, αλλά ανοίγειλες
στον Αδάμ που μέσω του οποίου μπήκε η αμαρτία στον κόσμο, το σχέδιο το αιώνιο της σωτηρίας. Φανέρωσε στον Αβραάμ μυστικά δικά σου τα οποία θα έκανες σε έναν αμαρτωλό κόσμο. Το βιβλίο της Αποκάλυψης, τι εσύ θα κάνεις, και σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις αυτή την εμπιστοσύνη. Σε παρακαλούμε, Κύριε, δώσε μας απόψε χάρη και οδηγία ο λόγος σου να λεχθεί έτσι που θα ευλογήσει και θα στηρίξει και θα εμπνεύσει τις καρδιές μας. Έσω μαζί μας και σκέπασέ μας εν το όνομα του Χριστού. Τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Αγαπητοί, όπως είπα, η Εκκλησία της Λαοδικίας καλύπτει την περίοδο 1950 ή και λίγο νωρίτερα, και οι λόγοι που με κάνουν να πιστεύω αυτό είναι τι έγινε και τι γίνεται σε αυτή την περίοδο. Αγαπητοί, σε αυτή την περίοδο ακούστηκε το μήνυμα του Θεού ότι ο Χριστός είναι έξω από την καρδιά. Και χτυπάει την πόρτα για να ανοίξει. Όλο ένα, αγαπητοί, το Ευαγγέλιο κηρύττει το για τους απίστους. Αλλά Χριστός δεν ήταν στην καρδιά τους. Η πρώτη αιτία ήταν γιατί η Εκκλησία με τον υπηροβάπτισμα και με τη δίψα που είχε να έρθουν περισσότεροι άνθρωποι μέσα, βάπτιζε τους ανθρώπους χωρίς να συγκεντρώνουν εκείνο που ο Φίλιππος ρώτησε τον Ευνούχο. Και η ερώτησή του ήταν, εάν πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, μπορείς να βαπτιστείς. Αγαπητοί, το βάπτισμα δεν ακολούθησε την ομολογία, γιατί τα παιδιά δεν είχαν την ομολογία. Οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα για προσωπικούς λόγους, για δικά τους συμφέροντα, γιατί το επέβαλε η κατάσταση, δεν είχαν εκείνη τη θαυμαστή ομολογία. Κι έτσι, αγαπητοί, σε αυτή την περίοδο το Πνεύμα το Άγιο οδήγησε τους δικούς του να κηρύττουν το Ευαγγέλιο όχι προς τους απίστους, αλλά προς τους πιστούς. Ο Χριστός που ήταν έξω από την καρδιά τους και χτυπούσε την πόρτα να μπει μέσα, να του ανοίξουνε να μπει μέσα και έτσι εκεί να βρει, να βρούνε τη χαρά και την απόλαυση της σωτηρίας. Η Εκκλησία αυτή το δεύτερο χαρακτηρίζει ο Κύριος
έστειλε την εκκλησία του να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Αυτό ήταν η αποστολή της και ο σκοπός της. Να κηρύξουν στους ανθρώπους ότι είναι αμαρτωλοί, ότι χρειάζονται σωτηρία. Σωτήρας είναι ο Χριστός που πλήρωσε στο Σταυρό για τις αμαρτίες τους. Και αν δεχτούν τον Χριστό, έχουν αιώνια ζωή. Είναι το κήρυγμα αυτής της εποχής που απευθύνεται προς τους ανθρώπους που έχουν ντυθεί το χριστιανισμό αλλά δεν είναι χριστιανοί στην καρδιά. Το έχει αυτό το χαρακτηριστικό η εποχή μας. Και επειδή αγαπητοί είναι έτσι τα πράγματα και έφτασε σε αυτό το σημείο η Εκκλησία, το έργο να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο δεν είναι όλων, αλλά είναι σε εκείνους οι οποίοι ηγούνται της Εκκλησίας. Εκείνος πρέπει να τα κάνει όλα και να καλέσει και τις ψυχές και να τις βρει τις ψυχές και όλα. Οι άλλοι είναι να ζεσταίνουν κατά ένα τρόπο την καρέκλα. Και όταν τελειώνουν, είναι χριστιανοί της Κυριακής. Όταν τελειώνουν την Κυριακή, κατόπιν έχουν όλη την κυριαρχία της ζωής τους στα χέρια τους. Ξεχνάνε τον Χριστό, γιατί ο Χριστός ζητάει να το δεχτεί ο άνθρωπος, να μπει στην καρδιά του και να φέρει μέσα του αιώνια ζωή και να τον μεταμορφώσει. Αγαπητοί, το να πηγαίνουν οι άνθρωποι την Κυριακή στην Εκκλησία είναι καλό πράγμα. Αλλά δεν είναι εκείνο το οποίο θέλει ο Κύριος μόνον. Ο Κύριος θέλει ο κάθε πιστός να είναι δραστήριος στην ομολογία του, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μάθουν ότι ο λυτρωτής υπάρχει, ότι ο λυτρωτής ζει, ότι ο λυτρωτής τους καλεί σε σωτηρία. Και έτσι μπορεί σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο, σε κάθε μέρος το μήνυμα της αγάπης του να κυριαρχήσει. Αλλά δεν είναι αυτό στις μέρες μας. Αγαπητοί, σε όλες τις άλλες εποχές ο Κύριος ενεργούσε και η πόρτα ήταν ανοιχτή. Στη δική μας εποχή, στην εποχή της Λαοδικίας μας στην οποία ζούμε, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και έτσι έχουν την ομοιότητα αυτής της περιγραφής που λέει ο Κύριος μας. Χλιαρός τι είναι? Χλιαρός είναι ένας ο οποίος δεν έχει ζωντάνια. Για να ομολογήσει το Χριστό είναι ευχαριστημένος, γιατί πήγε την Κυριακή στην Εκκλησία ή στη δική του ή σε κάμια άλλη, σε κάμια, και το βλέπεις τις μέρες μας. Τους ανθρώπους να είναι κάπως χαλαροί και έτσι μέσα σε μια εκκλησία συνηθίζουν, γίνεται ανιαρή εκκλησία, ζητάνε μια καλύτερη εκκλησία και εκεί γίνεται το ίδιο, διότι αγαπητοί, το πράγμα είναι μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο τι γίνεται. Και ο Κύριος αυτό, αγαπητοί,
το λέγει χλιαρότητα. Αγαπητοί, ο κοινός που δεν είναι χλιαρός και είναι ζεστός, είναι να τρέξει, να κηρύξει και να φανερώσει το πρόσωπο του Χριστού. Οι αρχές της γραφής και του Λόγου του Θεού να γίνουν αρχές της δικής του ψυχής, της δικής του ζωής. Εκείνος που είναι κρύος δεν διαφέρεται καθόλου. I don't care, λέει. I don't know αν υπάρχει Θεός. Δεν ξέρω αν υπάρχει μετά θάνατο ζωή. Σήμερα που έχω τη ζωή πρέπει να είμαι αρκετά εξυπνός για να τη ζήσω. Έτσι σκέφτεται ο άνθρωπος που είναι κρύος, που δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό, που δεν φοβάται τη δικαιοσύνη του Θεού. Τι κάνει? Στέκεται στη μέση. Πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός. Πιστεύει ότι ο Θεός είναι καλός. Πιστεύει ότι εκείνος απάντησε κάπως στην απέτηση του Θεού, γιατί πηγαίνει στην εκκλησία. Έτσι γίνεται στο δικό μας περιβάλλον. Αν είναι στο πιο έξω περιβάλλον, είναι αρκετό, γιατί πηγαίνει και παίρνει μέρος στο μυστήριο της ευχαριστίας μια φορά το χρόνο ή δύο φορές το χρόνο ή όταν πεθάνει, γιατί κάνει 5-10 ελεημοσύνες. Ο Θεός δεν μπορεί παρά να είναι ευχαριστημένος. Έτσι σκέφτεται ο χλιαρός άνθρωπος. Δεν έχει μέσα του καμία όρεξη να μιλήσει για την αγάπη του Θεού. Δεν έχει καμία διάθεση να επεκταθεί αυτό το πράγμα μέσω αυτού και η βασιλεία του Χριστού να προοδεύσει και να κυριαρχήσει. Ο χλιαρός άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος, συγγνώμη, βλέπει τα πράγματα και προσεύχεται στον Θεό και ζητάει να τον μεταμορφώσει. Κοιτάζουμε το Δανιήλ, γονατίζει και εξομολογείται στον Θεό. Εκείνος που ο Θεός μαρτύρησε ότι εάν ήσαν στη γη ο Νόε και ο Δανιήλ, δεν ήθελα συγχωρήσει τους ανθρώπους. Αγαπητοί, σε αυτή την περιοπή τον έβαλε. Και εκείνος, αγαπητοί, εξομολογείται τις απαρτίες. Η ψυχή του μέσα γεννιέται μια ανάταση πνευματική να μεγαλώσει, να πλησιάσει περισσότερο, να κάνει περισσότερα για τον Θεό και να χαίρεται τις ευεργεσίες του Θεού. Και όλους τους ανθρώπους βλέπουμε έτσι, τον Γανί, τον Δαβίδ. Αγαπητοί, έρχεται η αμαρτία, δεν πειράζει. Μόλις του αποκαλύφθηκε, αντί να θυμώσει, να τραβήξει το σπαθί και να κόψει το κεφάλι του Νάθαν, που πήγε και του είπε αυτά τα τρομερά νέα, έγραψε εκείνο το θαυμάσιο ψαλμό που λέει «Αμαρτίες με γέννησε η μάνα μου. Κύριε, χτίσον σε μένα καινούργια καρδιά».
ο άνθρωπος που είναι ζεστός, όλοι αυτοί οι ερεθισμοί τον προκαλούν σε μια ανώτερη πνευματική ζωή. Ο χλιαρός τσαλακουτάει στον κόσμο, κάνει ό,τι κάνει ο κόσμος και δεν γίνεται κανένας έλεγχος μέσα του και δεν γίνεται καμιά αγωνία μέσα του να πάει στον Κύριο και να του πει «Κύριε, μεταμόρφωσέ με και άλλαξέ με». Αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού εδώ μας λέει αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Ο ψυχρός, ο ζεστός και ο κρύος. Και θέλει να μας παρακινήσει να μπούμε σε αυτή την πρώτη κατηγορία, σε εκείνους τους ζεστούς οι οποίοι ζητάνε να κάνουν το θέλημα του Θεού. Στο 16 χωρίο λέει «Ούτως επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματος μου». Αγαπητοί, όταν πίνεις ζεστό νερό, σου έρχεται αναγούλα και γεννιόνται πράγματα τα οποία δεν σε ευχαριστούν. Και εδώ ο Κύριος παίρνει αυτή τη σκηνή, τη δική μας σκηνή, όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα σε μας και το φέρνει στον εαυτό του. Και λέγει η κατάσταση μέσα στην οποία βρίσκεσαι. Επειδή είσαι χλιαρός, δεν λέει θα σε εξεμέσω κατευθείαν. Μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Δηλαδή, εδώ μας παρουσιάζει ο Κύριος, και να μην το παραξηγούμε, αυτή την κατάστασή μας. Δεν χτυπάει κατευθείαν, αλλά έχει υπομονή μαζί μας. Παρουσιάζει ποιο θα είναι το μέλλον, ποια θα είναι η στάση του εάν μείνει εκείνος ο χλιαρός σε αυτή την κατάσταση. Μέλω να σε εξεμέσω, να σε κάνω εμετό. Αγαπητοί, κάνει εμετό κάποιος κάτι που έβαλε μέσα του. Εκείνο για τον Α ή για τον Β τον πείραξε, δεν τον δέχεται ο οργανισμός του και τον βγάζει. Αλλά να έρθουμε σε μια άλλη σκηνή δοξασμένη. Ο Κύριος λέει ότι όταν ανοίξαμε την καρδιά μας σε Αυτόν, Αυτός ήρθε και μπήκε μέσα στην καρδιά μας. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι εγώ, ο Υιός δηλαδή, ο Χριστός και ο Πατέρας θέλουμε κατοικήσει μέσα σας. Δεν μπορεί κανένας να φτάσει στη δόξα χωρίς να έχει πειραματιστεί πρώτα αυτή την πραγματικότητα. Ο Λόγος του Θεού μας την ονόμασε αναγέννηση. Και ο άνθρωπος που αναγεννήθηκε, ο άνθρωπος εκείνος αγαπητή, πρέπει να προσέξει ούτως ώστε να μην φτάσει σε αυτό το σημείο να γίνει χλιαρός.
διότι αυτή η θέση, αυτή η κατάσταση έχει σοβαρή έκβαση στο μέλλον. Μέλλον να σε εξεμέσω εκ του στόματος. Δηλαδή, αυτή η χλιαρότητα, αυτή η διαγωγή της Εκκλησίας που λέγεται χριστιανική ή εκείνων, ιδιαίτερα εμάς των Ευαγγελικών, που λέμε για την αναγέννηση και για τη νέα ζωή, την εν Χριστώ Ιησού, έρχεται εδώ να πει ότι θα σε βγάλω από την καρδιά μου. Και λέμε αγαπητοί, να προσευχόμαστε. Αλλά αν δεν έχεις αυτές τις τέλειες σχέσεις που ζητάει ο Κύριος και τον έχεις φέρει και τον έχω φέρει σε μια τέτοια κατάσταση, ούτως ώστε να αισθάνεται αυτό το αίσθημα να μας βγάλει από τη ζωή του, είναι μια φοβερή σκηνή. Η χλιαρότητα είναι πάρα πολύ κακό πράγμα. Και αμέσως ο Κύριος εξηγεί στο 17 εδάφιο γιατί αυτό θα γίνει. Τι είναι εκείνα τα οποία του έχουν προκαλέσει αυτή την ενόχληση. Στο 17 χωρίο λέει, διότι λέγεις η Εκκλησία. Διότι λέγεις η Εκκλησία της Λαοδικίας, η Εκκλησία της εποχής μας. Λέγεις ότι πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρειά ουδενός. Και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Διότι λέγεις. Αγαπητοί, η Εκκλησία των ημερών μας το λέει αυτό κάθε μέρα. Έχουμε ωραία χτίρια, ωραίες μουσικές. Έχουμε πεπαιδευμένους ανθρώπους οι οποίοι τις κυβερνάνε. Έχουν κάνει στη ζωή τους όλες τις σπουδές. Και μιλάνε συνέχεια για τη θεολογία και για τις θεολογικές σχολές και για τα θεολογικά σεμινάρια και χίλια δύο πράγματα. Είναι πλούσια η εποχή μας αυτή. Σε αυτά. Όσα έχουν γραφτεί από την ημέρα που άρχισε η εποχή της δεν μπορούν να συγκριθούν με όλα εκείνα που έγιναν νωρίτερα. Και σε αυτό η Εκκλησία καμαρώνει. Και καμαρώνει η Εκκλησία για τη δραστηριότητά της στα καλά έργα. Να φτιάξουμε, να κοιτάξουμε, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι ανάγκη να συνέλθουν από την καταπίεση και από τα πράγματα που γίνονται στους καιρούς μας. Αλλά αγαπητοί, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας εδώ. Ο σκοπός μας είναι να πούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, μια λέξη που έχει γίνει στις μέρες μας κακή. Ότι για να τακτοποιηθεί η αμαρτία μας χρειαζόμαστε το Χριστό. Γιατί χωρίς το Χριστό τακτοποίηση δεν έρχεται. Απλά πράγματα. Αλλά που το σχέδιο του Θεού τα εκπόνησε και μπορούμε να απολαύσουμε κοντά τις πλούσιες ευλογίες.
Στην αρχή μας αγαπητοί, εκτός από τα κτίρια, εκτός από τα σχολεία της, εκτός από όλα τα οποία έχει κάνει, λέει συνέχεια ότι επλούτησα, δεν έχω χρεία ουδενός. Αυτό το λένε και συνεχίζουν να το λένε ότι εμείς με τα μυστήρια που διαθέτουμε, με τη γνώση που έχουμε, με όλες τις επιτροπές που δημιουργήσαμε, φροντίζουμε κάθε ανάγκη μας. Έχουμε τη γνώση, έχουμε την ετοιμότητα, έχουμε το κάθε τι. Δεν χρειαζόμαστε κάποιον άλλον να μας χειραγωγήσει και να μας δείξει το δρόμο. Αυτές οι ωραίες εικόνες ότι ο Κύριος περπορεύεται με τους δύο από τις πράξεις των Αποστόλων από τους Εμαούς δεν έχουν μεγάλη αξία για την ημέρα του της Εκκλησίας. Η Γραφή δεν διαβάζεται. Η αφιέρωση δεν έχει μεγάλη αξία. Φτάνει να είσαι τακτικός στην Εκκλησία και αυτό είναι αρκετό. Και γίνεται μια κατάσταση που στην πραγματικότητα εδώ φαίνεται καθαρά ότι ενοχλεί τον Κύριο. Λέγεις ότι απλούτησα και ότι δεν έχω χρεία σε τίποτα. Το πλούτησα εγώ. Το δεν έχω ανάγκη και χρεία εγώ. Το ότι είμαι σε αυτόν τον κόσμο και θα κάνω τη δουλειά που θα περάσω εγώ. Αλλά οι άνθρωποι του Θεού ήσανε που όλα τα αναθέτανε στον Θεό. Και ο Κύριος μας εκεί στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, το ΙΕ και τα πρώτα χωρία που λέει ότι αυτός είναι το ταμπέλιο, ο πατέρας του είναι ο Γιώργος, εμείς είμαστε τα κλίματα και κάνει δουλειά μέσα μας, μας κλαδεύει, μας καθαρίζει και ο σκοπός του είναι ένα, να φέρουμε περισσότερο καρπό. Και τελειώνει ο Κύριος και λέει χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Η Εκκλησία σήμερα λέγει χωρίς τους δασκάλους δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χωρίς τον πάστορα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χωρίς το σχολείο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χωρίς τη μόρφωση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και έτσι εκείνος που ήρθε και μας έβγαλε από τον βούρκο απομονώθηκε. Και συνεχίζει αγαπητοί εδώ ο Κύριος μας και λέει και δεν εξεύρεις κάτι που δεν ξεύρωμε. Κάτι που δεν ξεύρει η Εκκλησία της εποχής αυτής. Κάτι που δεν ξέρουνε οι πολυσπουδαγμένοι αρχηγοί των Εκκλησιών. Όπως ο αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας ή τον λένε πρόεδρο ή όπως και να τον λένε. Ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος. Η πρώτη λέξη βαριά. Ταλέπορος. Ταλέπορος είναι εκείνος ο οποίος σε αυτόν τον κόσμο ταλαιπωρείται και δεν βρίσκει. Τρέχει και δεν φτάνει.
προσπαθεί και δεν κατορθώνει. Και έτσι λέγει ότι είναι η Εκκλησία της Λαοδικίας. Προγράμματα, δουλένδια, μουσικές, το ένα τ' άλλο. Και λέγει και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέντος. Αγωνιάς. Κάτι που προκαλεί αηδία να σε βλέπει. Κάτι το οποίο αγαπητοί είναι αποκρουστικό. Ο Θεός για να μας βγάλει από αυτή την κατάσταση έστειλε τον Υιό Του. Πήρε την αμαρτία μας και την κάρφωσε στο Σταυρό. Μας έντυσε με το ένδυμα της δικαιοσύνης που είναι ο Χριστός και μας έκανε να είμαστε εκλεκτοί και αυτά που γίνονται μέσα τη φέρνουν τώρα σε μια κατάσταση να είναι αποκρουστική και να μην μπορεί να τη βλέπει κανένας. Και πτωχός, ο πτωχός αγαπητοί έχει να κάνει με το πώς ζει, με τα πόσα έχει, τι ιδιοκτησίες έχει στον εαυτό του. Και η εκκλησία αυτή που λέει είναι πλούσια, με τα ωραία αυτά τα πολυτελή οικοδομήματα. Και με όλα αυτά τα οποία γίνονται και που έχει όλα τα μέσα, λέγεται ότι είσαι πτωχός. Δηλαδή δεν έχεις τίποτα. Και εδώ ο Κύριος αγαπητοί μας αφήνει να θυμηθούμε εκείνα τα οποία λέει ο λόγος. Ο κόσμος παρέρχεται και οι επιθυμίες αυτού παρέρχονται. Όποιος πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Αυτά που κατορθώσαμε, αυτά που αποκτήσαμε, όλα παρέρχονται. Το μυστικό είναι να είμαστε εκεί που μας θέλει ο Θεός για να μείνουμε στον αιώνα. Και το τελευταίο που λέει τυφλός, τυφλός. Ο Θεός έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το έστειλε? Για να ανοίξει τα μάτια μας να βλέπουμε, να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και να γνωρίζουμε τον εαυτό μας και τον Θεό μας και το μέλλον μας. Και ήρθε ο άρχοντας του κόσμου τούτου και τύφλωσε τους οφθαλμούς της διανοίας. Και ένα μεγάλο ποσοστό από εκείνους που λέγονται χριστιανοί, αγαπητοί, δεν βλέπω. Δεν καταλαβαίνουν και δεν το ξέρουν ότι δεν βλέπουν. Και τελειώνει με τη λέξη και γυμνός. Είναι και γυμνός. Αμάρτησε ο Αδάμ, ήταν γυμνός. Ήρθε ο Θεός, έσφαξε εκείνο το ζώο, του έκανε χιτώνα και τον ξεσκέπασαν. Έρχεται ο Χριστός με τη θυσία του
και το ξανασκεπάζει με το έρδημα το δικό του της δικαιοσύνης. Και ήρθε αυτή η κατάσταση που την ονόμασε ο λόγος του Θεού χλιαρός. Να τον ξεσκεπάσει πάλι, να φανεί η γυμνότητά του. Αγαπητοί, χρειάζεται να μείνουμε σταθεροί σε εκείνο που ο Θεός μας έδωσε. Στην πίστη μας, στη σωτηρία και στο έλεος του Θεού. Και ο λόγος του Θεού να είναι φως εις τα στρίβη μας. Ο Κύριος να ευλογήσει τον καθένα μας πλούσια και να δοξαστεί στη ζωή μας. Καληνύχτα σας και θα συνεχίσουμε με συμπροσευχή. Δεν μπορείς να δεις την εκκλησία στη συνάθρηση που κάνουμε και σε δικαιολογώ, αλλά μπορείς από το σπίτι σου να προσευχηθείς μαζί μας για όλες τις ανάγκες που έχουμε και τη μεγαλύτερη, ο Θεός να μας φυλάει να μην είμαστε χλιαροί. Με τη χάρη του Θεού την άλλη φορά θα συνεχίσουμε από το 18 χωρίο αυτού της επιστολής και ο Θεός να μας δώσει χάρη αν μπορέσουμε να το τελειώσουμε. Ο Κύριος να είναι με θυμόν, ας προσποιηθούμε. Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε εις το όνομα του Χριστού για τη χάρη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το έλεος που έκανες για μας στο Σταυρό. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε δικοί σου. Αλλά σε ευχαριστούμε και γιατί δεν είμαστε χλιαροί. Σε αγαπούμε, Κύριε. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημά σου, Κύριε. Θέλουμε να σε δοξάσουμε, Κύριε. Μίλησε στον καθένα μας ιδιαίτερα να ζούμε όχι σαν θρησκοί, αλλά αναστημένοι εν Χριστώ Ιησού και να σε δοξάσουμε στη ζωή μας. Παραδεινόμαστε σε σέναν και ζητάμε την ευλογία σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Καληνύχτα σας.